Καλώς σας μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Οικονομικό ένθετο, Economy Today, Παρασκευή άλλωστε είναι σήμερα όπως σας έχουμε συνηθίσει. Πάμε όμως κατευθείαν στο ψητό. Καθώς φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, τον κύριο Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Αγκαστινιώτη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε μια έτσι σημαντική, αν θέλετε, συγκυρία, καθώς από Δευτέρας αλλάζουν αρκετά πράγματα για την κυπριακή οικονομία, να το πω έτσι, για την Κύπρο βεβαίως, εν μέσω ακόμη πανδημίας, αλλά γίνεται ένα restart, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και θα ήθελα να δω πώς βρίσκει τον επιχειρηματικό κόσμο όλο αυτό το πακέτο χαλαρώσεων, όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο της Υγείας. Επιτέλους, ξεκινούμε με ένα restart. Οι λαγωμένες κυπριακές επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν ξανά να ανακάμψουν, να κερδίσουν το χαμηλό έδαφος, να κερδίσουν ρευστότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν. Και τις προηγούμενες 14 μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για τις επιχειρήσεις, κάποιες των οποίων ήταν σχεδόν πλήρως ανενεργές. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να στρίψουμε το κεφάλι κάτω, τα μανίκια πάνω, να πιάσουμε δουλειά για να κερδίσουμε το χαμηλό έδαφος. Έχουμε απώλειες, κύριε Αγκαστινιώτη, σε αυτό τον ένα χρόνο, γιατί οι δείχτες της ανεργίας δείχνουν μια αύξηση ομολογουμένως. Έχουμε απώλειες επιχειρήσεων ένα χρόνο μετά. Έχουμε τεράστιες απώλειες, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο σε οχυρούς επιχειρήσεων, σε εισοδήματα, σε κέρδη, τεράστιες ζημιές, απώλεια θέσης εργασίας και όλα τα συνεργαζόμενα της κρίσης και του lockdown. Είναι λοιπόν η ώρα τώρα να σκύψουμε το κεφάλι κάτω, να πιάσουμε δουλειά και να προχωρήσουμε με ό,τι μας επιτρέπεται φυσικά. Θεωρώ ότι ο Κύπρος επιχειρηματίας είναι εργατικός, τίμιος και θα μπορέσει σύντομα να ανακάμψει. Μάλιστα. Τώρα, διάβαζα και μια σχετική ανακοίνωση, παρένεση καλύτερα, αν θέλετε, του ΚΕΒΕ χθες, σε ό,τι αφορά το μεταρρυθμιστικό πλάνο. Ζητείται επίσπευση των μεταρρυθμίσεων. Ομολογουμένως έχουν βαλτώσει από την φυγή της Τρόικας και έπειτα συζητάμε για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται ποτέ. Έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας χθες για τη ζήτηση παράτασης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και όντως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν όσο νούπο. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει βαπτώσει, έχει μπει στη δίνη των πολιτικών αντιπαραθέσεων και το οποίο μόνο ζημιά προκαλεί στην κυπριακή οικονομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για να αυτοποδήσει η οικονομία, για να έχουμε μια υγιή οικονομία, αλλά και για να εισπράξουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Φεύγοντας η Τρόικα, άφησε πίσω τις κάποιες εκκρεμότητες. Έκτοτε δεν καταφέραμε να κάνουμε σχεδόν καμιά μεταρρύθμιση, διότι το θέμα των μεταρρυθμίσεων μπήκε στην αρένα των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Είναι λοιπόν η ώρα να σταματήσουμε να ζητούμε, ζητούμε παρατάσεις και να προχωρήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μετά τις εκλογές όλοι θα είναι πιο σοφοί και θα προχωρήσουμε άμεσα με αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κυπριακή οικονομία. Τώρα, επειδή μεταρρυθμίσεις είναι και άρρηκτα συνδεδεμένες, αν θέλετε, με την προσπάθεια προσέλκυσης και ξένων επενδύσεων, κατά πόσο τις διευκολύνουν. Αυτός άλλωστε είναι και ο προσανατολισμός μιας σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν. Εσείς ως ΚΕΒΕ προγραμματίζετε κάποιες δράσεις ούτως ώστε να δούμε να αποκτηθεί μια δυναμική προσέλκυσης πιο πολύ άμεσων ξένων επενδύσεων? Εάν δεν διορθώσουμε την εικόνα μας στο εξωτερικό, εάν δεν αφήσουμε τις παθογένειες της οικονομίας πίσω μας, αν δεν μεταρρυθμίσουμε την δικαιοσύνη, αν δεν γίνουμε πιο φιλικοί με τους επενδυτές, το έργο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις για να είμαστε και φιλικοί στο κύριο επιχειρηματία, αλλά και αξιόπιστοι και φιλικοί προς το ξένο επενδυτή. Έχουν υποφέρει αρκετά εξαιρετικά επενδυτές από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι καιρό να το βάλουμε πίσω μας και να προχωρήσουμε με ορθολογισμό, να γίνουμε φιλικοί και δίκαιοι
τόσο προς τον Κύπρο επιχειρηματία, αλλά και προς τον ξένο επενδυτή. Άρα, ακούω αυτό που λέτε. Εννοείται ότι προέχει το πλήγμα στην εικόνα της χώρας και προφανώς αναφέρεστε και στα όσα έχουν συμβεί μετά τις δημοσιεύσεις του δικτύου Al Jazeera από τον περασμένο Αύγουστο, κυρίως και έπειτα και μετά το δυνατό χτύπημα που δέχτηκε η χώρα τον Οκτώβριο και την κατάρρευση του επενδυτικού προγράμματος, την κατάργησή του καλύτερα. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να αποκατασταθεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, όντως, για να αποκαταστήσουμε την εικόνα μας στο εξωτερικό, διότι δεν αφήσαμε σχεδόν καμιά μεγάλη επένδυση της Κύπρου εκτός των πολιτικών αντιπροθέσεων. Όλες συζητήθηκαν, όλες κατηγορήθηκαν, όλες μπήκαν στο φαγό των διαφόρων σοφών της πολιτικής, του Κοινοβουλίου, έχουν διασυρθεί κυρίως αδίκως πολύ των σοβαρών μεγάλων επενδυτών. Αυτό δεν δίνει μια εμπιστοσύνη σε άλλους, είτε για να έρθουν, είτε και αυτούς που είναι εδώ στην Κύπρο για να συνεχίσουν και να μείνουν και να μεγαλώσουν τις επενδύσεις τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο για μας. Πρέπει να προχωρήσουμε βάζοντας πίσω μας τον κακό μας εαυτό. Θα σας ρωτήσω γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, στην τελευταία της πράξη, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε περάσει και αυτό που και εσείς ζητούσατε, το νομοσχέδιο αυτό το πολύκροτο με τις παραχώρηση κρατικών εγγύησεων στα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να δανείσουν. Βεβαίως, ακόμα δεν έχουμε δει κάτι να γίνεται στην πράξη. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Ακριβώς όπως το είπετε, μετά από 14 μήνες κυπριακό κυκλοπώνημα, και ενώ είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι ξεκινήσαμε να δώσουμε κρατικές εγγύησεις για παροχή δραστηριότητας, τελικά το νομοσχέδιο πέρασε ακριβώς πριν κλείσει η Βουλή. Περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό το νομοσχέδιο και με ποιον τρόπο οι τράπεζες το συντομότερο δυνατό θα παραχωρήσουν δραστηριότητας στις κυπριακές επιχειρήσεις που το χρειάζονται, αυτές που είναι υγιείς και αυτές που μπορούν να αποπληρώσουν λογικά εις το μέλλον. Βεβαίως, κύριε Καστιμιώτη, μέσα σε αυτούς τους 14 μήνες που παρήλθαν και ορθώς αναφέρεστε, έως ότου έχουμε ψήφιση των κρατικών εγγύησεων, εσείς ως επιχειρηματίες, ως επιχειρηματικός κόσμος, βρήκατε τις τράπεζες να ανταποκρίνονται ή καλύτερα να ακούνε τις ανησυχίες σας και να γίνονται διευθετήσεις εκεί που θα μπορούσε να γίνουν ή χτυπούσατε σε τοίχο? Κάποιες των επιχειρήσεων πραγματικά είχαν συνεργασία και βοήθεια από τις τράπεζες. Αλλά οι επιχειρήσεις που είχαν πληγεί, που ήταν κλειστές, αυτές του τουριστικού τομέα, των κατασκευών, αυτές του ζωτήτων των τουρισμών, τα ξενοδοχεία, αυτά δεν μπορώ να πω ότι είχαν την κατάλληλη ανταπόκριση από τις τράπεζες. Εξού και χρειάζονται κρατικές εγγύησεις για να πάρουν τη δυνατή χορηγία. Διαφορετικά δεν έχουν τρόπο να συνεχίσουν. Αυτό είναι και ο λόγος που θέλαμε αυτές τις κρατικές εγγύησεις να είναι στη διάθεση των επιχειρηματιών από την πρώτη μήνα, αν ήταν δυνατό, και δυστυχώς κάναμε 14 μήνες. Κάποιος των επιχειρήσεων δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Η ρωστότητα είναι το πρώτο το οποίο σκοτώνει τις επιχειρήσεις, εάν δεν υπάρχει αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα, σαφώς. Κύριε Καστιμιώτη, να σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την σύντομη πλήνωμος περιεκτική συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια και εμείς, κυρίες και κύριοι. Καλά, είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε αθλητική ενημέρωση.